Ο κύριος Χαρίλαος Χινιάδης είναι μαζί μας με ευτήρας, είναι γυναικολόγος στη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Μητέρα. Και το θέμα που είμαστε εδώ είναι για την κρυοσυντήρηση ωραρίων. Αυτό που λέμε κατάψυξη. Ωραρίων. Σωστά. Ωραρίων. Τι είπα εγώ. Ωραρίων. Ωραρίων. Τα και ωραρίων. Ο Βρούτσης. Ναι. Εμείς τα ωραρίων. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σωστό. Πώς πραγματοποιείται η διαδικασία κατάψυξης ωραρίων. Δεν πες αντέξω, γιατί η αγγλική έκφραση για την κατάψυξη ωραρίων είναι stop the clock. Σταματάς το ρολόι. Το είχα δει μπροστά. Σταματάς λοιπόν το ρολόι, πώς μεγαλώνουν οι οθήκες μαζί με την ηλικία της γυναίκας, μεγαλώνουν και τα οάρια και δυστυχώς έχουμε λιγότερα οάρια και κακής ποιότητας οάρια καθώς μεγαλώνουμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάνουμε κατάψυξη οάριων, ιδανικά σε μια ηλικία μεταξύ 36 και 39. Αυτή είναι η κατάλληλη ηλικία, 36. Αυτή είναι η ιδανική ηλικία. Μάλιστα. Δεν μπορούμε όμως να πούμε σε μια γυναίκα 40 ετών που θέλει να καταψύξει τα οάρια της ότι δεν θα το κάνουμε. Mm-hmm. Γιατί ο σκοπός μας είναι να κρυοσυντηρήσουμε τα οάρια της, δηλαδή να μεταφέρουμε στο μέλλον την γονιμοποιητική ικανότητα που έχει τώρα, την αναπαραγωγική της ικανότητα. Ασφαλές είναι αυτό. Είναι απόλυτα ασφαλές. Ουσιαστικά πρόκειται για μισή εξωσωματική γονιμοποίηση, με την έννοια ότι κάνουμε μόνο την οληψία, παίρνουμε τα οάρια, δεν φτιάχνουμε έμβρια να μεταφέρουμε τα έμβρια πίσω στη μήτρα μιας γυναίκας, μιας κυρίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι απόλυτα ασφαλές. Είναι μια διαδικασία που γίνεται υπομέθη, κρατάει περίπου 20 λεπτά. Και παίρνουμε τα οάρια και είναι ασφαλής και η κατάψυξη των οάριων. Πόσα πρέπει, ιδανικά πρέπει να φυλάγονται. Ιδανικά θέλουμε γύρω στα 10 οάρια. Ιδανικά. Υπολογίστε ότι περίπου από 4 οάρια φτιάχνουμε 1 με 2 έμβρια πάρα πολύ καλής ποιότητας. Άρα θέλουμε γύρω στα 10 οάρια για να έχουμε 1 με 2 προσπάθειες στο μέλλον έμβριο μεταφοράς που να πετύχουμε να έχουμε 1 με 2 μέλλον, τι εννοούμε, κύριε Χινιάδη. Συγγνώμη. Όταν λέμε μέλλον, τι εννοούμε. Δηλαδή σε πόσα χρόνια μπορεί να γίνει αυτή η. Ουσιαστικά καταψύγονται στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου σε υγρό άζωτο, ουσιαστικά για πάντα. Στην πραγματικότητα, ο νόμος επιβάλλει στην Ελλάδα ότι τα καταψύχουμε για 5 και άλλα 5 χρόνια, 10 χρόνια. 10 δηλαδή. Που σημαίνει ότι έτσι φτάνουμε στην οροφή την νομική της Ελλάδας, που είναι τα 50 χρόνια για την βοήθεια στην αναπαραγωγική μια γυναίκας. Και οπότε φυλάσσονται σε. Φυλάσσονται στην τράπεζα οάριων που έχει κάθε μονάδα εξωσωματικής που δικαιούται και έχει αδειοδοτηθεί γι' αυτό. Τώρα οι Ελληνίδες τι γνωρίζουν αυτή τη διαδικασία, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, καθώς περνάει ο καιρός, μπαίνουν όλο και περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία. Μην ξεχνάτε ότι η Google και, αν δεν κάνω λάθος, και η Amazon έχουν δώσει επίδομα στις υπαλλήλους τους να κάνουν κατάψυξη οάριων. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό φυσικά, αλλά πρέπει να πληρώσουν δυστυχώς από την τσέπη τους γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πούμε ότι το κάνουμε και σε γυναίκες οι οποίες πάσχουν από καρκίνο, προκειμένου να κρατήσουμε τα οάρια τους για μετά, όταν γίνουν μόλις καλά. Μόλις τελειώσουν τις διαδικασίες. Τώρα, εκτός από την κατάψυξη, εμείς τα είχαμε ξαναπεί πριν από ένα χρόνο, νομίζω, εδώ, για την, μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία και σοβαρή πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει εσείς και συνάδελφοί σας. Σας ευχαριστώ πολύ που το ρωτάτε. Θέλω αυτό. Σύντομα πρώτα να μας πείτε γιατί. Με τον Βασίλη τον Κελάρη, τον φίλο μου και επίσης γυναικολόγο αναπαραγωγής, είμαστε μαζί στο Μητέρα. Έχουμε κάνει την Believe, η οποία προσφέρει δωρεάν εξωσωματικές σε φτωχά υπογόνιμα ζευγάρια. Είμαστε πολύ περήφανοι να ανακοινώσουμε ότι έχουμε 12 παιδιά γεννήσει ήδη με εξωσωματική. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και σας ευχαριστώ που το αναφέρατε. Να είστε καλά, κύριε Χινιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θερμά.